Καλημερούδια! Πώς το βρίσκεται το μαλλί μου, δεν είναι μία μαγεία! Λοιπόν, όμως θα λουστώ αργότερα, όχι τώρα, θέλω να πάω τώρα στο μόλ, έχω κλείσει ραντεβού να πάω να φτιάξω τα φρύδια μου και θέλω να πάω άβαφη εκεί, οπότε αφού θα μου βάλουν και τα κεριά και αυτά, καλύτερα να λουστώ αργότερα. Λοιπόν, μου ήρθε ένα τέλειο νεσεσέρ από Bioderma, καθίστε εδώ να σας τα βγάλω, περιμένετε να το κάνω πολύ προσεκτικά, γιατί βάζουν αυτά εδώ τα πράγματα, τα συρραπτικά και γρατζουνάω τα χέρια μου κάθε φορά που ανοίγω πακέτο. Λοιπόν, μου ήρθε αυτή εδώ η νέα σειρά. Δείτε τι ωραία προϊόντα που έχει. Και επειδή δεν είναι για το δικό μου τύπο δέρματος, δεν είναι, εγώ είμαι για λιπαρή, για προϊόντα με έλα, για προϊόντα τα οποία είναι για λιπαρές επιδερμίδες, και επειδή δεν θα τα χρησιμοποιήσω, λέω να τα βάλω σε ένα διαγωνισμό στο Instagram, οπότε τώρα ή σήμερα που βλέπετε το βίντεο ή αύριο θα ανέβει η φωτογραφία, θα δω τώρα πώς θα το κάνω. Καλή εβδομάδα δεν σας είπα, γιατί είναι Δευτέρα και έχουμε μπει στη δεύτερη εβδομάδα των vlog μας. Σούπερ! Πότε θα περάσει πάλι ο καιρός και θα πάρουμε χαμπάρι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν γιατί θα στεναχωρηθώ. Θα το δώσω και μαζί με τον νεσεσέρ. Είναι πολύ ωραίο. Άμα το πιάσετε είναι σαν σουέτ. Συνεχίζουμε δυναμικά με τα καλτσάκια μας και τα κουτάκια μας και θα σας δείξω στο νούμερο 11. Είχε αυτή εδώ την παλέτα, έβγαλα εγώ το χαρτάκι για να κερδίζουμε χρόνο ρε παιδί μου και να μην βγαίνουν τεράστια τα βίντεο. Και δείτε τι ωραία παλέτα που είναι. Όποια την κερδίσει θα την έχει ευχαριστηθεί, γιατί έχει και για ρούς και για highlighter και για κοψίματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, οπότε πάω να τη βάλω στο κουτάκι με τη δεύτερη νικήτρια. Και εννοείται εσείς συνεχίζετε δυναμικά, hashtag Marinelli's Xmas. Μην το ξεχάσει καμία, πρέπει να γράφετε από κάτω στα σχόλια αυτό το hashtag για να μπορείτε να έχετε και δικαίωμα στην κλήρωση και στο διαγωνισμό. Και πότε φτάσαμε που στο αυριανό βίντεο θα πρέπει να σας δείξω το τελευταίο δώρο για τη δεύτερη νικήτρια, που είναι κάτι τέλειο από μια εταιρεία που την αγαπάτε πάρα πολύ. Και πάμε εδώ σε κάποιες εταιρείες που και εγώ αγαπώ πολύ και δεν αντέχω να μην τα ανοίγω. Θέλω να τα ανοίγω νωρίς το πρωί γιατί δεν κρατιέμαι να βλέπω τι έχουν. Και πάμε κατευθείαν στις αγαπημένες μου NYX. Το νούμερο 11 λοιπόν της NYX έχει αυτό εδώ το Butter Gloss. Πάμε να ανοίξουμε Kiehl's. Σήμερα θα αφήσω Lancôme για το τέλος. Για να δούμε νούμερο 11. Το βρήκα πάλι πάρα πολύ γρήγορα. Ταντάν, έλα παιδιά, τι ωραίο το κουτάκι της Kiehl's. Τώρα, εντάξει. Α, δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Έλα από τον τάπα ντούπα που δεν έβγαινε η κρέμα, άνοιξε μόνο του το νούμερο 21 και το νούμερο 21 και λέω 21 και βγήκε ένα σαπούνι. Έλα τώρα θα ξέρω τι έχει μέσα. Δεν είναι ωραίο τώρα που θα ξέρω τι έχει μέσα. Δεν θέλει να βγει αυτή η κρέμα. Θα μείνει εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς στις Lancôme. Δεν μας ενδιαφέρει. Πόσο ωραίο γιορτινό ρε παιδί μου και αυτό το κουτάκι εδώ πέρα που είναι rose gold μέσα και έχει και τον πύργο του Eiffel. Τι ωραίο. Είναι από τα κουτάκια που δεν θέλεις να πετάξεις μετά. Και πάμε εδώ ωραία και καλά να δούμε τι θα βρούμε στο νούμερο 11. Έχουμε άλλο ένα καραγιονάκι. Σε μια απόχρωση που, ξέρετε ότι δεν θα την κρατούσα για μένα ποτέ γιατί είναι πορτοκαλί, αλλά θα το βάλω μέσα στο ντουλάπι για τα giveaway. Εσύ εδώ επιμένεις. Επιμένεις. Έμεινε εκεί. Είμαι έτοιμη να φύγω και θέλω να σας πω λίγο κάτι άσχετο. Αυτό το μπλουζάκι το είχα πάρει πέρσι τέτοιες μέρες από τα Primark. Τι του συνέβη και έχει ανοίξει, δείτε εδώ έχει ξεχυλώσει. Έχει γίνει αλλά τόσο. Δείτε εδώ πόσο μεγάλο. Ενώ μου ήταν normal, ήταν και πάλι φαρδί γιατί μου αρέσουν εμένα τα ρούχα να τα παίρνω φαρδιά. Αλλά τώρα, μα δείτε εδώ η πλέξη του, έχει ανοίξει πάρα πολύ. Τι του συνέβη. Ξέρετε γιατί έκλεισα να πάω στο mall να βγάλω τα φρύδια μου, Συνήθως εγώ πάω στο Golden, στην Κατερίνα, αλλά τώρα έκλεισα να πάω στον Θάνο στο The Mall. Γιατί είδα πριν λίγες ημέρες μία YouTuber, γιατί την παρακολουθώ, Θεέ μου, που φόραγε ένα τέλειο pullover από H&M, ένα χριστουγεννιάτικο τέλειο pullover. Και επειδή θέλω οπωσδήποτε και H&M γιατί στο mall δεν έχει, πάω να δω αν θα το βρω, να το αποκτήσω, γιατί είναι τέλειο, είναι φοβερό, είναι ένα επανάληπτο, αλλά συνήθως ό,τι έχουν στην Αγγλία, στην Ελλάδα δεν τα έχουμε. Αν όχι όλα, κάποια τα έχουμε, αλλά συνήθως όχι όλα. Ελπίζω όμως να το βρω, ήταν τέλειο, φοριέται και αργότερα, δεν είναι δηλαδή πάνω με χριστουγεννιάτικα δέντρα, Αγίους Βασιλίδες και τέτοια πράγματα. Οπότε, ευχηθείτε μου καλή τύχη να το βρω. Shh.
Κάθε φορά που έρχομαι μόλ και θέλω από το υπόγειο να ανέβω H&M, πάντα μπερδεύομαι και πάω από την διαδρομή που είναι πιο μακριά. Και κακώς, γιατί ψώνισα και κάτι. Παρόλο που μπερδεύτηκα, βρήκα ένα μαγαζί, είδα κάτι που έψαχνα και το πήρα. Έκανα και έξοδα. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Θα τη βρούμε την μπλουζίτσα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι βρήκα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό που σας λέω κάθε χρόνο με τις παιδικές ζωγραφιές. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Είναι κάποιες παιδικές ζωγραφιές. Αυτή τη φορά είναι από το χαμογέλο του παιδιού, όπου κάθε παιδάκι ζωγραφίζει αυτό που θα ήθελε να του φέρει δώρο ο Άγιος Βασίλης στην ουσία. Πηγαίνετε εσείς, το αγοράζετε και ως αντάλλαγμα παίρνετε τη ζωγραφιά του παιδιού και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ τώρα κοιτάω να δω τι θα πάρω σε ποιο παιδάκι. Έχει πάρα πολλές ζωγραφίες, έχει και από την άλλη την πλευρά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και πολύ συγκινητική, που νομίζω πως όλοι μπορούμε να την κάνουμε λίγο πολύ. Έχει και πιο φθηνά, έχει και πιο ακριβά δωράκια που ζητάνε τα παιδάκια. Βρήκα μια πολύ χαριτωμένη ζωγραφιά με μια ομπρέλα και επειδή ήταν πολύ οικονομική, πήρα και ένα ποτήρι με μονόκερο. Ελπίζω να το δεχτούν, δεν ξέρω. Θα πάω τώρα να ρωτήσω. Πήρα και μια ωραία τσαντούλα και θα σας ενημερώσω αν γίνεται να δώσεις κάτι παραπάνω. Γύρισα στο σπίτι και ορίστε η ζωγραφιά που πήρα από την Αναστασία 14. Θέλω να σου πω ότι είχε ζητήσει μια ομπρέλα. Εντάξει, δεν βρήκαμε καρδούλες, αλλά βρήκα μια παρόμοια. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ζωγραφιά που έχει κάνει η Αναστασία, οπότε γι' αυτό επέλεξα να πάρω αυτή. Και επειδή βρήκα μια ομπρέλα η οποία ήταν σχετικά οικονομική, της πήρα και κάτι έξτρα, όπως σας είπα. Βέβαια μου είπαν ότι κανονικά δεν γίνεται, αλλά αφού το πήρα και το είχα βάλει μέσα σε μια τσαντούλα, το έκλεισαν και μου είπαν ότι δεν πειράζει, θα το δώσουν στην Αναστασία και είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, μπορείτε να πάτε στο The Mall. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλα καταστήματα, σε άλλα εμπορικά κέντρα μάλλον. Πάντως πας εκεί, έχεις τη σειρά όλες τις ζωγραφιές, επιλέγεις ανάλογα το budget σου ή ανάλογα τη ζωγραφιά αν σου αρέσει, τέλος πάντων ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, ποιο αντικείμενο θα μπορέσει να δωρήσει ο καθένας, το παίρνεις και υποτίθεται, ας πούμε, ότι το φέρνει ο Άγιος Βασίλης το κάθε παιδάκι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και μπορείτε να βρείτε και πιο οικονομικά και πιο ακριβά, ανάλογα με το τι έχετε να διαθέσετε. Έβαλα εδώ στο γραφείο μου τη ζωγραφιά της Αναστασίας. Της έγραψα και γράμμα, ξέχασα να σας το πω αυτό. Σου δίνουν ένα χαρτί που γράφεις το όνομά σου, το όνομα της Αναστασίας. Βασικά, όχι της Αναστασίας, από το πιο παιδάκι τέλος πάντων θα επιλέξετε την ζωγραφιά. Και από κάτω τους γράφεις και μια ευχή. Αυτά. Μην το ξεχάσετε, όποιος το δει κάπου, έστω σταματήστε, ρίξτε μία ματιά, μπορεί κάτι από αυτά να μπορείτε κι εσείς να το πάρετε. Μου τη βάρεσε τώρα, μου τη βάρεσε και πάω να πάρω ντόνατς. Τι έχω πάθει με τα ντονατσάκια τις τελευταίες ημέρες, Θεέ μου. Πρέπει κάποιος να με σταματήσει επιγόντως. Τώρα εδώ δεν βλέπω τίποτα και μου πάρα καλές λιπούλες. Πού να δω, πού να δω η κακομήρα, πού έχω μάτια στο πλάι, δεν έχω. Έλα παιδιά, τα πέρα! Τι έχω πάθει, τι έχω πάθει, πέφτω σε λάθη, τι έχω πάθει. Και κάπως έτσι, άλλη μια μέρα έφτασε στο τέλος της. Θα πέσω σχετικά νωρίς, τώρα είναι 9 η ώρα, οπότε κλείνω το vlog μας εδώ για να το επεξεργαστώ και να πέσω να ξεκουραστώ, γιατί αύριο έχω μια δύσκολη μέρα με αρκετά τρεχάματα και πρέπει να κατέβω στο κέντρο. Και έχω και τον καθαρισμό! Ξέχασα, έχω τον καθαρισμό. Αύριο θα έχουμε νεότερα. Δεν σας κρύβω, έχω άγχος, αλλά μου έχετε πει όλες τα καλύτερα ότι θα ξετρελαθώ με τον καθαρισμό, ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ. Και άντε να δούμε. Θα δούμε, θα το δούμε μαζί το στάδιο όλο. Οπότε, μείνετε συντονισμένες, θα τα πούμε όλα αύριο. Dum 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 d